Πολλές είναι οι φήμες που θέλουν δύο επιτυχημένους ηθοποιούς να είναι το νέο ζευγάρι βόμβα της showbiz, ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, ανώνυμη πηγή όμως, είπε σε ξένο μέσο ότι τους είδε να τρώνε σε εστιατόριο. Συγκεκριμένα, οι πρώτες φήμες ξεκίνησαν να κυκλοφορούν τον Οκτώβριο του 2019 όταν την Παγκόσμια ημέρα Α της γυναίκας δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μία ανώνυμη πηγή τους είδε μαζί σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Λίγες ημέρες αργότερα τα δημοσιεύματα φούντωσαν λέγοντας πως το πάνε σοβαρά σε σημείο που ο ηθοποιός έχει γνωρίσει την κόρη της επίσης ηθοποιού. Ο λόγος λοιπόν για την Κάτι Χόλμες και τον πρώην σύντροφο της Τζένιφε Άνιστον, Τζάστιν Θέρου, βέβαια, από την πληροφορία αυτή, δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία για να επιβεβαιώνει το γεγονός που βγήκαν για δείπνο οι δυο τους. Υπήρξαν ωστόσο φωτογραφίες που τον έδειχναν να κάνει βόλτα με μια γυναίκα, όμως δεν ήταν η ηθοποιός. Από την άλλη όμως το Gossip Cop αναφέρει ότι εκπρόσωπος της Κάτι Χόλμες υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει καν τον Θέρου και το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι μένουν στην ίδια περιοχή που είναι η Νέα Υόρκη, τη συγκεκριμένη όμως είδηση επιβεβαιώνει και το δημοσίευμα του L'Officiel. Ωστόσο, την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ακόμα μία ηθοποιός η οποία περιμένει παιδιώτα με τόνο μαζί με τη σύντροφό της. Ένα ζευγάρι βόμβα έρχεται ένα ζευγάρι όμως από την άλλη στην ελληνική showbiz χωρίζει. Δεν τα πάει και πολύ καλά τελευταία ένα διάσημο ζευγάρι της ελληνικής showbiz με τις πληροφορίες που έρχονται να λένε ότι υπάρχουν σύννεφα στη σχέση της πρώην παίκτριας του Survivor και του αγαπημένου Y της, λέτε να έχουμε χωρισμό. Ο λόγος για την παρουσιάστρια Φέλησια Λαπάτη και τον επιχειρηματία Μιχάλη Αντιώτη, που παρόλο που ένιναν πρόσφατα γονείς, φέρονται τώρα να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά, το ζευγάρι έχει ένα αγοράκι, που είναι και το πρώτο τους παιδί, ενώ οι ίδιοι μετά και το σύμφωνο συμβίωσης που έκαναν ήταν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ωστόσο τώρα, σύμφωνα και με την εφημερίδα Real News, το σχέδιο αυτό έχει μπει στον πάγο καθώς νέα προβλήματα έρχονται στο φως για το ζευγάρι, που φυσικά τα πηγαίνει περίφημα, όσο αναφορά την ανατροφή το Y παιδιού του, μάλιστα μας είχαν συγκινήσει και με μια φωτογραφία που είχαν ανεβάσει, όταν είχε έρθει γιώτα στον κόσμο το παιδάκι τους, τώρα μένει να δούμε αν οι δυο τους θα καταφέρουν να λύσουν τα όποια προβλήματα.